Λοιπόν, ξέρετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα που έχουμε εισέλθει σε μια καλοκαιρινή σεζόν, πολιτιστικές ομάδες, πεζοπορικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές ομάδες έχουν προγραμματίσει κάποιες εξορμήσεις. Εξορμήσεις στη φύση και στο περιβάλλον της Κρήτης. Η Θεοδώρα μας βάζει στο κλίμα εκεί, σωστά. Και να πάμε, έτσι, μπράβο Θεοδώρα, και να πάμε στον κύριο Γιώργο Δαμιανάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Μινωικές Στράτες. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Μινωικές Στράτες, καλησπέρα, καλησπέρα. Μινωικές Στράτες. Και μόνο από το όνομα, βέβαια, κολλάς, μένεις, δεν προσπερνάς. Βεβαίως. Όλοι περπατούσαν, από τους Μινωίτες μέχρι και σήμερα. Και πόσες ευκαιρίες μας δίνει, βέβαια, η Κρήτη, περπατούν. Έτσι δεν είναι, τα βουνά της Κρήτης, τα φαράγγια της Κρήτης. Είναι πανέμορφη. Είναι πανέμορφη, είναι πανέμορφη. Από τη μία πλευρά ως την άλλη, από τα Φαλάσσανα μέχρι τη Ζάκρο, από το βορρά ως το νότο. Έχουμε ωραία φαράγγια, έχουμε ωραίες παιδιάδες, είναι πανέμορφη. Κύριε, το φαράγγια είναι εδώ, σαλοκαίρι. Κύριε Δαμιανάκη, λοιπόν, μια εξόρμηση, μια ανάσα, για πείτε μας λίγο, τι προετοιμάζετε? Πριν λίγες μέρες πήγαμε μια μικρή βολτούλα, έτσι, για μικρούς περιπατητές στο φαράγγι του Καρτερού. Ένα πανέμορφο μέρος δίπλα στην πόλη, δασωμένο, πολύ ωραίο, με νερά ακόμη παρόλο που είναι Ιούλιος. Σωστά. Την επόμενη ετοιμάζουμε το φαράγγι του Ρούβα. Περνάμε από το ομώνυμο δάσος του Ρούβα και ξεκινάμε το φαράγγι του Ζαρού, κατά την περιοχή, κατά την ονομασία της περιοχής. Ένα πανέμορφο φαράγγι. Ελπίζω να έχει νερά ακόμη, γιατί όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι, τα νερά στερεύουν, οι πηγές στερεύουν, αλλά είναι μια πανέμορφη πορεία. Μέσα σε ένα δροσερό δάσος, με πρίνους χιλιάδων ετών, ένα ωραίο μονοπάτι φτιαγμένο από τον πολιτιστικό σύλλογο εκεί της περιοχής και από την ευρύτερη περιοχή, που μπορεί να απολαύσει ο καθένας μας μια πορεία 4 με 5 ώρες περίπου. Το φαράγγι του Καρτερού, ερώτηση τώρα, θα πάμε λίγο στην επόμενη εξόρμηση. Στο φαράγγι του Καρτερού, πόση ώρα σας πήρε να το διασκίσετε, να το περπατήσετε? Είναι μακρύ, αν θέλουμε να πάμε από τα Ιτάνια από πάνω από ψηλά. Αλλά ένα μικρό μέρος του είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε θελήσει, γιατί έχει παγκάκι ο πολιτιστικός σύλλογος. Υπάρχουν διάφοροι χώροι που είναι νοικοκυρεμένοι. Έχει όμορφες πλαγιές, έτσι, κάθετα βραχάκια που είναι ωραία και η φωτογραφία. 2-3 εκκλησίες μικρές. Και αν είσαι τυχερή, ειδικά αυτή την περίοδο, έχει ακόμη νερό. Έχει ακόμα νερό. Λοιπόν, αν κάποιος επιθυμεί να συμμετέχει στις δράσεις σας, στην επόμενη εξόρμηση, πώς μπορεί, πρέπει να είναι μέλος του συλλογού? Εμείς, ναι, τα μέλη του συλλόγου είναι περίπου 300 με 400 άτομα, 350 αν θυμάμαι καλά σήμερα. Έχουμε μια σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα στο Facebook που μπορεί να κάνει like στη σελίδα και να επικοινωνήσει μαζί μας. Αντιδρούμε άμεσα στο οποιοδήποτε ερώτημα. Συνήθως κάθε Κυριακή, όχι μάλλον συνήθως, κάθε Κυριακή κάνουμε μια εξόρμηση, είτε στη Δυτική Κρήτη, είτε στην Ανατολική, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης, είτε γνωστά είτε άγνωστα μέρη, για τα οποία ο κόσμος απολαμβάνει τη βόλτα του, την εκδρομή του, και ειδικά όταν είναι καλοκαιράκι, πάμε και σε μια παραλία. Σωστό. Ξέρετε, μιλάμε για εξορμήσεις μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πόσα τα περιστατικά που μας προβληματίζουν κιόλας, με τραυματισμούς, με απεγκλωβισμούς. Χάνουμε κατά κάποιο τρόπο το δρόμο, δεν είμαστε προσεκτικοί, βραδιάζει. Ως ένας άνθρωπος θέλει μια προσοχή, που αγαπάει τη φύση, αγαπάει το περιβάλλον, αλλά πρέπει την ίδια ώρα να σεβόμαστε και το περιβάλλον, βεβαίως, και τη φύση, βεβαίως, και τις ομορφιές, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Βεβαίως. Να γνωρίζετε ότι εμείς στις πορείες της Κυριακής, στις βόλτες που κάνουμε, υπολογίστε ότι έχουμε ανθρώπους από 15 ετών έως και 75 και 80 κάποιες φορές, έτσι. Άρα είναι άνθρωποι που περπατούν πάρα πολλά χρόνια, είναι νεότερα παιδιά που εκπαιδεύονται μαζί με τους μεγαλύτερους, τους δίνουν τις συμβουλές τους και μαθαίνουν να περπατάνε μαζί. Πάμε προσεκτικά πάντα. Πάντα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την εκδρομή. Υπάρχουν μπρος-πίσω στο συνοδοί που βοηθούν τον κόσμο να πάει καλά. Πάντα έχουμε όλα τα ιατρικά εξαρτήματα που χρειάζεται. Σίγουρα από όλους μας κάποιος γνωρίζει, αν δεν είναι κάποιος γιατρός στην ομάδα μας, κάποιος γνωρίζει από άμεση παρέμβαση σε οτιδήποτε προκύψει. Σίγουρα μικροπεριστατικά υπάρχουν. Στο βουνό περπατάς, στις πέτρες περπατάς, ένα τραμπολιγματάκι μπορεί και να προκύψει. Σπάνια περίπτωση βέβαια, γιατί πάμε σε μονοπάτι, ειδικά τις εύκολες μέρες Κυριακές. Αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν και κάποιες εκδρομές που γίνονται που είναι δύσκολες, αλλά αυτές γίνονται με κάποιους ειδικούς ανθρώπους που περπατάνε 20-30 χρόνια, είναι επιλεγμένη ομάδα, μπορεί να λείψουν και 2 μέρες να μείνουν σε ένα βουνό. Αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, αυτό το κάθε Κυριακή που κάνουμε εμείς είναι μια παρέα, μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάει τον περίπατο.
Λοιπόν, θέλουμε υλικό από τις επόμενες εξορμήσεις. Εδώ να τα ξαναπούμε, να επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει κόσμος που διψάγει αυτές τις ειδήσεις. Οπότε η πόρτα της εκπομπής, ανοιχτή. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δαμιανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν.